Το σκοτάδι κυριαρχεί σε κεντρικό δρόμο στις Γούβες, ο οποίος καταλήγει στην παραλία. Τα χάλια μας τα μαύρα. Ορίστε, οι ανθρώποι με τα κινητά τους. Και όμως αυτές οι εικόνες επικρατούν στην τουριστική περιοχή, με τους επισκέπτες να κρατούν φακούς προκειμένου να διασχίσουν το δρόμο τις βραδινές ώρες. It's very, very dangerous. Είναι πάρα πολύ επικίνδυνα. Τη νύχτα οι άνθρωποι δεν μπορούν να δουν. Τα αυτοκίνητα κινδυνεύουν με ζημιά. Χρειάζεται φωτισμός και οι δρόμοι να φτιαχτούν, ώστε και οι καταστηματάρχες να μπορούν να δουλέψουν. So, please, demo. Σας παρακαλώ, φτιάξτε τους δρόμους και το φωτισμό. Για εικόνες ντροπής κάνουν λόγο καταστηματάρχες, οι οποίοι καλούν τη Δημοτική Αρχή να μεριμνήσει για τον φωτισμό. Τι είναι ανεπίτρεπτη, κάτι πρέπει να γίνει, χτες έπρεπε να έχει γίνει. Περιμένουμε να δούμε αποτελέσματα, άμεσα. Αγανάκτηση επικρατεί στην τουριστική περιοχή και για την κατάσταση των δρόμων, όπου κινδυνεύουν πεζοί και διερχόμενοι οδηγοί, όπως υποστηρίζουν καταστηματάρχες, οι οποίοι αντικρίζουν επικίνδυνες καταστάσεις. Παιδιά, η εικόνα μιλάει από μόνη της. Απλά πράγματα. Προχτές συγκεκριμένα, αλλά πήγα να βοηθήσω τη γυναίκα και δεν έτυχε και δεν είχα το κινητό μαζί μου. Περνούσε μία με καρότσι, η οποία είχε δίδυμα μέσα, μπήκε στη λακκούβα, σηκώθηκε το καρότσι ψηλά, έπεσε και η γυναίκα και τα παιδιά. Στο δρόμο, χαντάκι. Χειροτέρεψε, η βελτίωση. Πού είναι, βλέπετε εσείς τίποτα εδώ πέρα. Τα χόρτα έχουν μεγαλώσει, θα πήρε ο ποταμός και βγήκαν καινούργια χόρτα και έχουν μεγαλώσει 2 μέτρα. Έτσι. Ποια είναι η βελτίωση? Υπάρχουν προβλήματα τεχνικά, υπάρχουν προβλήματα της περιφέρειας, υπάρχουν προβλήματα του Δήμου. Αυτά δεν λύνονται μέσα σε μια μέρα και σε μια εβδομάδα και σε 6 μήνες που προσπαθούν τώρα. Γιατί προσπαθούν. Παραπαρικό καροστάκι από εκεί δεν περνάει. Δεν περνάει, παιδιά, δεν περνάει. Ξέχασα το. Αυτά έχω να πω. Εγώ ντρέπομαι που έχω μαγαζί εδώ. Ντρέπομαι και λέω να το κλείσω. Τουριστικά πώς πάτε? Χάλια. 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 Βλέπετε το δρόμο τι χάλι έχει. Περνούν οι άνθρωποι πάνω κάτω λεωφορεία. Υπάρχει κίνδυνο να χαθούν ζωές. Να τραυματιστούν άνθρωποι. Και δεν υπάρχει κανένα ενδιαφέρον. Τίποτα. 9 μήνες τώρα, ρε παιδιά. Αυτό που ζητούν είναι να δρομολογηθούν οι αναγκαίες παρεμβάσεις στην περιοχή, διότι στην αντίθετη περίπτωση, όπως προειδοποιούν, θα προχωρήσουν σε δυναμικές αντιδράσεις, ακόμη και με το κλείσιμο του Δημαρχείου. Εγώ είπα του κύριου Καλαϊτζάκη ότι σε 10 μέρες από τη μέρα που μίλησα, σε 10 μέρες, εάν δεν έχουν έρθει 2 μέρες είναι τα ασφαλτικά και άλλες 2 μέρες τα φώτα, εάν δεν εμφανιστούν να τα φτιάξουν, θα κλείσουμε το Δήμο. Θα κλείσουμε το Δήμο. Θα κλείσουμε όλα τα μαγαζιά και θα πάμε στο Δήμο. Θα σας ξανακαλέσουμε. Έτσι. Προσέξτε, τώρα έχει... Θα πάμε στο Δήμο, θα πάμε κλείσουμε το Δήμο, τέλος. Και αν το συνεχίσουν, θα συνεχίσουμε και εμείς. Εδώ όλοι έχουν μαζέψει υπογραφές, είναι όλοι και οι επιχειρήσεις και από τα διαμερίσματα σύμφωνοι ότι αν μέσα σε μία εβδομάδα δεν πραγματοποιηθούν αυτά που έπρεπε να έχουν γίνει 6 μήνες πριν και σύμφωνα με τον κύριο Σέγκο από το Μάιο να έχουν αποκατασταθεί όλες οι ζημιές, θα κλείσουμε το Δήμο. Και ο καθένας να πάει σπίτι του. Όπως πηγαίνουμε εμείς, να πάνε και αυτοί.